Τόσα χρόνια μετά, ναι, είμαι πάλι εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα θέλαμε να σας πάρουμε κάποια χρόνια πίσω, συγκεκριμένα στα μαθητικά σας χρόνια. Πολλά δηλαδή, χρόνια πίσω. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα της εξύγχρονης εκπαίδευσης που χρειάζονται άμεση επίλυση? Αν μπορούσα να σας έχω συμβούλους μου, αλλά στο γραφείο μου. Κυρία Μιχαηλίδου, ως πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου Αγλαντζάς, σας καλωσορίζω στο στούντιο μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε κοντά μας. Φανταζόμαστε ότι αυτήν την περίοδο θα έχετε έναν πολύ βαρυφορτωμένο πρόγραμμα. Να σας ευχαριστήσω εγώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνετε, που εμπλέκεστε σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες, όπως τη συνέντευξη που κάνουμε τώρα στα πλαίσια προγράμματος συγκεκριμένου, και βεβαίως όση δουλειά και να είχα, δεν θα είχα αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτήν τη συνέντευξη. Ναι, είναι πολλά τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε, αλλά αυτά, οι δραστηριότητες οι οποίες σας δίνουν ευκαιρίες να κάνετε κάτι διαφορετικό από τη ρουτίνα της τάξης και του σχολείου, είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό το οποίο επιδιώκουμε, γι' αυτό είμαι και εγώ σήμερα εδώ. Αυτή δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που έρχεστε στο στούντιό μας. Πριν από κάποια χρόνια, τον Μάιο του 2018, είχατε έρθει ως Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για να εγκαινιάσετε το στούντιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Νέστορ. Ναι, αυτό είναι που κάνει το θέμα ιδιαίτερα συγκινητικό για μένα, που βλέπω ότι το συνεχίζεται το πρόγραμμα αυτό. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανοίγει δρόμους μέσα από καινοτόμα προγράμματα και τα σχολεία που θέλουν να συμμετάσχουν, το μόνο που έχουν είναι να κερδίσουν, δίνοντας τα παιδιά όπως εσάς την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτά. Συνεπώς, τόσα χρόνια μετά, ναι, είμαι πάλι εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα, όχι μόνο που συνεχίζεται το πρόγραμμα, αλλά που πολλά παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτό. Ο σκοπός της σημερινής εκπομπής είναι να γνωρίσουμε τη νέα Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Θα θέλαμε να σας πάρουμε κάποια χρόνια πίσω, συγκεκριμένα στα μαθητικά σας χρόνια. Πολλά δηλαδή, χρόνια πίσω. Και να μας πείτε τι θυμάστε από αυτά. Ναι, τα μαθητικά μου τα χρόνια ήταν έντονα. Είχα και εγώ τις έγνοιες που έχετε εσείς ως μαθητές, με την επίδοση μου, με το τι θα κάνω στη συνέχεια. Είχα την χαρά και την ευτυχία να φοιτήσω στην πρώτη τάξη του Δημοτικού στο κατεχόμενο χωριό μου και αυτό με έχει στιγματίσει πολύ, δηλαδή θυμάμαι το χωριό μου και έχω βαθιά μέσα μου την ταυτότητα του ανθρώπου που κατάγεται από τα κατεχόμενα. Το χωριό μου είναι ένα μικρό χωριό της Κερίνιας, η Βασίλεια, άρα εκεί είχαμε δημοτικό σχολείο και την πρώτη τάξη την ολοκλήρωσα εκεί. Εκεί έμαθα να διαβάζω και να γράφω. Στη συνέχεια ήρθα στην περιοχή την Ελεύθερη και στην Αγλαντζά και εγώ. Φοίτησα στο τρίτο δημοτικό σχολείο Αγλαντζάς, τέλειωσα το τρίτο δημοτικό σχολείο Αγλαντζάς και μετά όλα τα χρόνια της μέσης εκπαίδευσης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου είχα τη χαρά πάλι να έχω πολύ καλούς καθηγητές, έναν πολύ καλό μαθησιακό κλίμα που με όθησε να συνεχίσω τις σπουδές μου, να γίνω εκπαιδευτικός, να κάνω πολλά μεταπτυχιακά στη συνέχεια και να ασχοληθώ με την εκπαίδευση. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για το τι κάνατε πριν γίνετε υπουργός, που εργαστήκατε και ποια ήταν η σχέση σας με τα σχολεία και την εκπαίδευση. Όπως είπα, αποφάσισα να ασχοληθώ σοβαρά με την εκπαίδευση και έτσι έγινα δασκάλα. Σπούδασα στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, που είναι πολύ κοντά στο χώρο του σχολείου σας. Ήταν εκεί τα κτίρια της τότε. Για να είμαι ειλικρινής, μου θύμισε πάρα πολλά η διαδρομή ερχόμενη προς τα εδώ, γιατί περπατούσαμε στο δάσος εδώ της Ακαδημίας, γι' αυτό λέγεται δάσος της Ακαδημίας, παιδιά, γιατί ήταν η Παιδαγωγική Ακαδημία εκεί. Είχαμε τα μαθήματά μας εδώ, που με βοήθησαν πάρα πολύ στο να δω τον εαυτό μου σε αυτήν την κατεύθυνση. Εργάστηκα σε δημοτικό σχολείο για λίγα χρόνια και στη συνέχεια έκανα τα μεταπτυχιακά μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και το μάστερ μου και το διδακτορικό μου σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, με την έρευνα στην εκπαίδευση και τη στατιστική. Συνεπώς, δούλεψα ως μέλος του προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην αρχή, λόγω των μεταπτυχιακό μου, και σιγά σιγά ήμουν η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για 10 χρόνια πριν γίνω υπουργός. Οπότε έχω αρκετή εμπειρία στα εκπαιδευτικά θέματα, στα παιδαγωγικά θέματα.
Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης που χρειάζονται άμεση επίλυση? Είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ίσως το δυσκολότερο που άκουσα μέχρι τώρα, γιατί ο κάθε ένας μπορεί να δει τα σημαντικότερα, τα δυσκολότερα προβλήματα από τη δική του σκόπια. Βλέποντας τα εγώ από τη δική μου σκοπιά, θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό για μένα θέμα, το μέγα ζήτημα, είναι να κάνουμε το σχολείο ελκυστικό για όλα τα παιδιά. Να το αγαπήσουν περισσότερο, να βρίσκουν ευκαιρίες ανάπτυξης των ταλέντων τους, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους, τις ικανότητες τους, όλα τα παιδιά. Έχουμε ένα συμπεριληπτικό σχολείο που θα πρέπει να ικανοποιεί τους μαθητές με λιγότερες ικανότητες, τα παιδιά με αναπηρίες, τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και όλα τα άλλα παιδιά στο να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους. Άρα η μεγάλη πρόκληση είναι να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε το πρόγραμμα των σπουδών μας, τα αναλυτικά προγράμματα για να είναι ελκυστικό το σχολείο μας, τις μεθόδους διδασκαλίας, άρα να μην είναι μόνο η τυπική από καθέδρας διδασκαλία, και βλέπω ότι στο σχολείο σας δεν είναι αυτό, ευτυχώς, γιατί το βλέπω πως μπαίνετε σε πολλές καινοτόμες δράσεις. Και μια σοβαρή για μένα πρόκληση είναι επίσης το να καταφέρουμε να ανεβάσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα, να καταφέρουμε δηλαδή να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό, αυτό που αξίζει στα παιδιά μας. Να έχουμε μια πολύ καλή θέση και παγκόσμια, αλλά και το κάθε παιδί να μπορεί να διεκδικήσει αυτό που το αξίζει. Καθ' όλη τη φετινή χρονιά έγινε μεγάλη συζήτηση σχετικά με το θέμα των θεσμών τετραμήνων. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη, καθώς και το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Ναι, όταν ανέλαβα εγώ στη θέση της Υπουργού, υπήρχε έντονα αυτό το θέμα και συζητεί το πολύ διεξοδικά, οπότε χρειαζόταν να δώσουμε μια λύση για τη φετινή χρονιά. Τη δώσαμε αποφορτώνοντας την ύλη και μειώνοντας βαρύτητα στην τελική γραπτή εξέταση, έτσι ώστε να μην αδικηθούν τα παιδιά. Για την επόμενη χρονιά κάνουμε διάλογο με όλους τους συνεργάτες μας, τους γονείς, τους οργανωμένους, τους εκπαιδευτικούς, τους οργανωμένους, αλλά και τους μαθητές τους οργανωμένους, τους οποίους θεωρώ πολύ σημαντικούς συνεργάτες μου, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συνενετική λύση που θα διαρκέσει, θέλω να πιστεύω, για τα επόμενα 3 τουλάχιστον χρόνια και να αξιολογείται συστηματικά. Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς, πού ακριβώς θα καταλήξουμε, όμως ξέρω καλά ότι θα είναι μια λύση που θα στηρίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια. Θα είναι δηλαδή προς όφελος του μαθητή, της μαθήτριας, και όχι μια λύση που θα εξυπηρετεί οποιοδήποτε άλλο. Εμείς ως μαθητές έχουμε μεγάλη πίεση και άγχος, ειδικότερα φέτος με την υιοθέτηση του θεσμού των τετραμήνων. Νιώθουμε ότι ο χρόνος για εμπέδωση της ύλη είναι πολύ λίγος. Και ως αποτέλεσμα αυτού είναι οι καθηγητές μας να αναγκάζονται να διδάσκουν την ύλη αποσπασματικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είχατε ποτέ την ευκαιρία να συζητήσετε με μαθητές πάνω σε αυτό το θέμα? Ναι, όπως είπα πριν, αντιλαμβανόμενοι και την πίεση αυτή και το ότι πολλές φορές η ύλη είναι τόσο πολύ που δεν επιτρέπει στο σχολείο να γίνει πιο ανθρώπινο και πιο μαθητοκεντρικό, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τις αποφάσεις που πήραμε, να μειώσουμε άμεσα την ύλη. Παρόλο που αυτό δεν είναι σωστό παιδαγωγικά, να έρχεσαι στη μέση της χρονιάς προς το τέλος σχεδόν και να αλλάζεις την ύλη, να αλλάζεις τα δεδομένα, και αλλάξαμε και τη βαρύτητα για να βοηθήσουμε όντως τα παιδιά να μην αγχώνονται. Για την επόμενη χρονιά θα ξέρουν από τον Ιούνιο οι μαθητές μας τι θα ισχύσει, άρα αυτό θα είναι κάτι καλό. Θα μειώσουμε και πάλι την ύλη εστιασμένα και πολύ προσεκτικά, χωρίς να χάσει από την αξιοπιστία της η όλη προσπάθεια που κάνουμε στο σχολείο. Και θα δώσουμε ευκαιρίες εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Να μην στηριζόμαστε δηλαδή σε μια γραπτή εξέταση, σε διαγώνισμα, αλλά σε όλες τις άλλες και σε όλες τις άλλες επιλογές που υπάρχουν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, στα projects, στις δημιουργικές εργασίες, σε αυτά που κάνετε ήδη στο σχολείο σας, αυτά μπορούν να μετρούν προς όφελος του μαθητή. Άρα το άγχος, η δική μου παράκληση είναι τόσο γονείς όσο και μαθητές, να μην αγχώνονται τόσο πολύ, ειδικά των μικρών τάξεων τα παιδιά.
έχουν χρόνια να χωθούν για πολλά πράγματα και πολύ πιο σημαντικά. Άρα, αποφεύγοντας και προσπαθώντας συνειδητά να αφήσουμε λίγο το άγχος πίσω, είμαστε πιο δημιουργικοί και μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα. Άρα, πολλές φορές το άγχος μας και το δικό σας και το γονιών, γιατί το ζω και εγώ, το ξέρω και εγώ από πρώτο χέρι και το ακούω κιόλας από πολλούς γονείς που είναι πιο αγχωμένοι από τα παιδιά τους. Πολλές φορές λέω αυτό είναι που μας κρατά και πίσω στο να αποδώσουμε καλά στις εξετάσεις. Πριν το διορισμό σας στη θέση της Υπουργού, ήσασταν Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, το οποίο ασχολείται με πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα, σε κάποια από τα οποία συμμετείχε και το σχολείο μας, όπως το πρόγραμμα της παραγωγής εκπομπών του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου, του Social Radio και του πρόγραμμα παραγωγής ντοκιμαντέρ «Καταγράφουμε τη μνήμη». Όντως, και το γνωρίζω από πρώτο χέρι, είχατε κάνει μια εξαιρετική παρουσίαση τα προηγούμενα χρόνια για τον ντοκιμαντέρ που φτιάξαν οι μαθητές για τη μνήμη, καταγράφοντας τη μνήμη, το οποίο μας συγκίνησε όλους όταν το είδαμε. Γενικότερα γνωρίζω ότι μπαίνει το σχολείο σας σε αρκετές καινοτομικές δραστηριότητες. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι και γι' αυτόν τον λόγο, όπως έχουμε ήδη πει, να δίνει ευκαιρίες στα σχολεία έξω από την καθιερωμένη ρουτίνα του σχολείου, να μπαίνουν τα παιδιά και να εμπλέκονται σε δημιουργικές εργασίες. Γιατί το γνωρίζω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και επίσης γνωρίζω ότι με τους καθηγητές σας και για αυτό το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε τώρα, χρειάζεται να αναλώσετε χρόνο εκτός του σχολικού. Άρα αυτό δείχνει ότι θέλετε να συμμετέχετε και αυτό επίσης δείχνει ότι κερδίζετε κάτι. Mm-hmm. Και αυτό που κερδίζετε θα φανεί και στην πορεία, αν θα πάτε να σπουδάσετε στο εξωτερικό, αν θα πάτε να εργαστείτε. Αυτές οι δεξιότητες θα είναι πολύ σημαντικές για εσάς. Σίγουρα. Μέσα από τη συμμετοχή μας σε αυτά τα προγράμματα, καταλάβαμε τα πολλά ωφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι δράσεις σαν και αυτές να μην είναι προαιρετικές, αλλά να ενταχθούν στο πρόγραμμα των σχολείων, να είναι μάλιστα η βάση της μαθησιακής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εργάζονται δημιουργικά, να μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο και να έρχονται στο σχολείο με χαρά, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα βέβαια. Αυτό θα ήταν κάτι που θα θέλατε να γίνει? Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω αυτά από εσάς. Είναι αυτά που είπα από την αρχή, ότι θέλουμε να κάνουμε το σχολείο πιο ελκυστικό. Πώς θα το κάνουμε πιο ελκυστικό? Αλλάζοντας τα προγράμματα, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, είπαμε, συνεπώς δίνοντας τέτοιες ευκαιρίες οι οποίες να μετρούν και να είναι εννοείται στο πλαίσιο του σχολικού χρόνου. Δουλεύουμε με τους εταίρους μας, χρειάζεται λίγος χρόνος, δεν μπορούν όλα να γίνουν άμεσα και ειδικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση θέλουν χρόνο. Είναι αρκετά συντηρητικός ο χώρος της εκπαίδευσης, όπως ξέρετε, αλλά είναι μια σοβαρή προτεραιότητα μας, ώστε όντως τα παιδιά να εμπλέκονται σε δημιουργικές δραστηριότητες. Αλλιώς πώς θα ικανοποιήσουμε το στόχο μας να σας μεταφέρουμε, να σας μεταδώσουμε δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεξιότητες δημιουργικότητας και τόσα πολλά που θέλουμε να κάνουμε στο σύγχρονο σχολείο. Μιλώντας τώρα γενικότερα για την εκπαίδευση στην Κύπρο, μας προβληματίζει το γεγονός ότι βλέπουμε να εφαρμόζονται αλλαγές οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να ακυρώνονται ή μπορεί και να μην ισχύουν τόσο πολύ. Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ή κάποιο όραμα σχετικά με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Mm-hmm. Το δικό μας όραμα είναι να έχουμε σχολεία σύγχρονα, τα οποία να καλλιεργούν κριτικά σκεπτόμενους μαθητές με δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες και θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν στη ζωή τους. Σχολεία στα οποία θα δουλεύουμε πιο δημιουργικά και θα μπορούμε να εκφέρουμε ελεύθερα την άποψή μας, αν και αυτά στη Φινλανδία. Ένας στέλεχος του Φινλανδικού Υπουργείου Παιδείας είπε ότι κάποιος πρέπει να είναι προετοιμασμένος είτε για τη ζωή είτε για τις εξετάσεις. Διαλέγουμε το πρώτο. Συμφωνείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιο όραμα έτσι ώστε να κάνουμε βήματα στη σωστή κατεύθυνση? Θα μπορούσα να σας έχω συμβούλους μου ανετά στο γραφείο μου, γιατί αυτό ακριβώς είναι ο στόχος μου. Όπως έχω πει έτσι 2-3 φορές στη συνέντευξή μας, θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο σχολείο, στο οποίο τα παιδιά να είναι χαρούμενα, να κερδίζει ο καθένας το μέγιστο του τι μπορεί να κερδίσει, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες στον καθένα από εμάς. Και σίγουρα προτεραιότητα μας είναι η χαρά αυτή της μάθησης. Δηλαδή τα παιδιά να απολαμβάνουν το σχολείο τους και στο τέλος να μπορούν να παίρνουν ελεύθερα τις επιλογές τους για το τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι στοχευμένες, ώστε πραγματικά να έχουμε αλλαγές, μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα που να μένουν. Mm-hmm.
όντως τούτες οι αλλαγές όλες δεν βοηθούν κανένα, και πόσο μάλλον τους μαθητές, τις μαθήτριες. Γι' αυτό μίλησα πριν για αλλαγές, για παράδειγμα, στο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή, τριετίας τουλάχιστον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογούμε κάθε φορά αυτό που αλλάζει και στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων να γίνονται μικροπαρεμβάσεις και βελτιώσεις. Ο στόχος μας πάντα πρέπει να είστε εσείς, πρέπει να είναι τα παιδιά, τίποτε άλλο. Γι' αυτό και είμαι εδώ, γι' αυτό και χαίρομαι που βλέπω τους μαθητές στα σχολεία και προσπάθεια να τους κάνουμε να είναι και χαρούμενοι, αλλά να κερδίζουν κιόλας και γνώσεις και δεξιότητες και ικανότητες. Η Φιλανδία είναι ένα παράδειγμα. Μπορώ να πω ότι ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τα εκπαιδευτικά συστήματα των σκανδιναβικών χωρών που πάνε πολύ καλά στις διεθνείς εξετάσεις, αλλά έχουν αυτοί και άλλα προβλήματα που πρέπει να τα ζυγίζουμε. Πολλά κοινωνικά προβλήματα τα οποία δεν έχουμε εμείς στη χώρα μας. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να αντιγράψουμε έναν εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας, αλλά να δούμε θετικά τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε και στη δική μας τη χώρα. Για παράδειγμα, επιτρέψτε μου να επεκταθώ λίγο. Στη Φιλανδία δεν υπάρχουν κεγκλειδώματα γύρω από το σχολείο, κάμερες ασφαλείας, τρόμος για εμπρισμούς κλπ. Γιατί νιώθουν το σχολείο τα παιδιά δικών τους και δεν πρόκειται να κάνουν τέτοιου είδους ζημιές. Άρα θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να αγαπούμε το σχολείο μας και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να το χαλά, να το καταστρέφει. Mm-hmm. Ειδικά το δικό σας που είναι σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον του δάσους. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν τη συζήτηση και για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, είσαστε εξαιρετικοί και να το δουλέψετε καλύτερα αυτό το θέμα της δημοσιογραφίας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ και σε εσάς κάθε καλό. Ευχαριστώ.